Δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση. Να σας πω ότι είχαμε προγραμματίσει με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη να κάνουμε μια συζήτηση εδώ από κοντά, από το στούντιο της εκπομπής. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις τρέχουν, γι' αυτό και θα το συναντήσουμε στη Βουλή, εκεί που μας περιμένει για να ανοίξουμε την πολιτική ατζέντα. Κύριε Μαμουλάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα στις τηλεθεατές και τους τηλεθεατές μας. Όντως, ανυπέρβλητες υποχρεώσεις. Σήμερα είναι μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σας μιλώ από μια αίθουσα των τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια κορυφαία ημέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και για τη δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα συζητείται σε ημερήσια διάταξη. Έχουμε το κυρίως θέμα της εξέτασης, της εξεταστικής δηλαδή επιτροπής για το δυστύχημα, για το έγκλημα, μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω έτσι, των Τεμπών. Ένα γεγονός που έλαβε χώρα, ένα δυστύχημα που έλαβε χώρα πριν από 6 μήνες, συντάραξε την ελληνική πολιτική αλλά και τη σκηνή, αλλά φυσικά και την ελληνική κοινωνία, και νομίζω ότι ζητούνται επιτακτικά απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα και προφανώς μια εξιχνίαση αυτής της υποθέσεως. Είναι μια πρόταση σήμερα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κύριε Μαμουλάκη, την οποία την κατέθεσε το ΚΚΕ. Ωστόσο, είχατε κι εσείς προαναγγείλει σχετική πρόθεση μαζί με το ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτή την βάση, σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν και οι δικές σας κινήσεις, έτσι. Σωστά. Εμείς ούτως ή άλλως θα κινηθούμε και σε προανακριτική επιτροπή που εξετάζει το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, η εξεταστική επιτροπή τις πολιτικές ευθύνες διαχρονικά, αλλά νομίζω ότι και οι δύο επιτροπές είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να προσδώσουμε την κατάλληλη έκταση στο ζήτημα αυτό και φυσικά να υπάρξει μια διάχυση φωτός δηλαδή ουσιαστικά να μάθουν οι πολίτες τι ακριβώς συνέβη και γιατί είχαμε αυτή την αδιανόητη σύγκρουση 2 τρένων σε μία γραμμή εν έτη 2023 στην Ελλάδα σε ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό το αδιανόητο έγκλημα, επαναλαμβάνω γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, εξαμελίας ενδεχομένως, αλλά έγκλημα είναι αυτό. Χάσαμε 57 συνανθρώπους μας, νέα παιδιά. Όλοι γνωρίζετε τις υποθέσεις, τον περίφημο σταθμάρχη, πώς διορίστηκε, η μη συντήρηση του δικτύου από το 19 και μετά και πολλά άλλα ζητήματα. Όπως και να έχει σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συζητούμε, αργά το βράδυ σήμερα θα έχουμε και ονομαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για εξεταστική επιτροπή και τις επόμενες μέρες τη δική μας κίνηση ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως αξιωματική αντιπολίτευση για την προανακριτική επιτροπή. Φαντάζομαι ότι και όλα τα κόμματα, και νομίζω ότι αξίζει έτσι να δώσουμε λίγο και το ρεπορτάζ, φαντάζομαι ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον θα κινηθούν θετικά στην πρόταση αυτή, έτσι, επειδή είπατε για την ονομαστική ψηφοφορία. Θέλω να πιστεύω πως ναι, αν και επαναλαμβάνω, η Εξεταστική Επιτροπή εστιάζει την προσοχή της στις πολιτικές ευθύνες και συνήθως και μάλιστα από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα και νομίζω ότι διέπεται από μια σάφεια. Όπως και να έχει όμως, είναι άλλη μια επιτροπή, δεν έχει δηλαδή την ισχύ και τη διατριτικότητα της προανακριτικής επιτροπής, αλλά όπως και να έχει είναι φυσικά μια επιτροπή που χρειάζεται. Τίποτα δεν περισσεύει ώστε να μπορέσουμε να εξιχνιάσουμε την υπόθεση αυτή και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις και φυσικά να υπάρχουν και οι κυρώσεις για τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν. Πάντως, κύριε Μαμουλάκη, όπως το ανέφερε πολύ σωστά και η Νικολέτα, είναι το δυστύχημα στα Τέμπη, η τραγωδία και η διερεύνηση είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία έχετε βρει ένα κοινό βηματισμό, έτσι, μια σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό σχολείο. Ναι. Όντως, κύριε Σαββίδη, νομίζω ότι είναι από τα ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν κόμματα και χρώματα. Οφείλουμε να συνδράμουμε, να βρούμε συγκλήσεις, να βρούμε κοινές πολιτικές συνισταμένες, ώστε να αναδειχθούν περαιτέρω οι υποκλοπές, ένα κορυφαίο σκάνδαλο δημοκρατίας, που επίσης συντάραξε το ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθε, ή η τραγωδία των Τεμπών. Είναι δύο κορυφαία ζητήματα στα οποία, ναι, πράγματι, βρίσκουμε συμμαχίες, ευρύτερες, πλατιές, κοινωνικές, προοδευτικές συμμαχίες που τις έχει ανάγκη ο τόπος ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι πρόσχερο, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οφείλουμε να συνδράμουμε και καλώς γίνεται κατά την άποψή μου. Αυτές οι κοινές πολιτικές συνισταμένες, κύριε Μαμουλάκη, οι αρχές γενομένες λοιπόν με τα Τέμπη και της υποκλοπής, θεωρείτε ότι είναι και ένα ζητούμενο, ένα αναγκαίο ζητούμενο πλέον? Στη βάση αναφέρομαι του πώς έχουν διαμορφωθεί δυνάμεις μέσα στο Κοινοβούλιο. Τα έχουμε πει και πολλές φορές ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση, εσείς δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει τη δύναμη εκείνη που θα μπορούσε
τουλάχιστον τώρα, να ασκείς τόσο πολύ έντονο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε μια κυβέρνηση. Άρα είναι αναγκαίες τέτοιου είδους συμπλεύσεις, κύριε Μαμουλάκη? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Και σας απαντώ γιατί. Το βίωσα προσωπικά πριν από μόλις 30 λεπτά. Mm. Εδώ στην Ελληνική Βουλή, κάτω στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο κύριος Βορύδης, για να καταλάβετε για την αλαζονία η οποία εκπορεύεται από την υπερισχύ που έχει η Νέα Δημοκρατία, ο αλαζονικός κύριος Βορύδης, τι μας είπε? Έκρινε ο ίδιος ως δικαστής ότι δεν υπάρχουν, λέει, ευθύνες για τα τέμπη. Δηλαδή δεν φτάνει που παρακολουθούσε τους πάντες. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει και το ρόλο του δικαστή. Αυτά ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Συμβαίνουν γιατί το ποσοστό και η αίσθηση του ανεξέλεγκτου και του ανέλεγκτου που διέπει την κυβερνόσα παράταξη, τη συντηρητική παράταξη, έχει ως αποτέλεσμα την απομείωση δημοκρατίας στον τόπο, ουσιαστικά την μη εξυπηρέτηση του πολίτη και σε πολλές εκφάνσεις νομίζω και μια έντονα φαινόμενα και οσμές διαφθοράς. Χρειάζεται λοιπόν οπωσδήποτε να συμπράξουμε. Ο προοδευτικός κόσμος έχει δυνάμεις, μπορεί να βγει ακόμα πιο ενισχυμένος στις ευρωεκλογές και αργότερα στις εθνικές εκλογές, και είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανασχέσουμε, να αναχαιτήσουμε τη λέλαπα της αλαζονίας που πραγματικά έχει διαποτίσει όλη την κυβερνόσα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, να πάμε λίγο και στις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, από ό,τι είδαμε, είχαμε και ειδήσεις. Βγήκαν και ημερομηνίες, έτσι, αν δεν κάνουμε λάθος, για το συνέδριο του κόμματός σας, 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου, έτσι? Σωστά. Νομίζω ότι, κύριε Σαββίδη, οι εξελίξεις τρέχουν. Οφείλουμε να ανοίξουμε το βηματισμό μας. Ο κύκλος εσωστρέφειας θεωρώ ότι πλέον κλείνει μετά από την εκλογή του νέου Προέδρου και τις αντιρρήσεις πολλών στελεχών, σεβαστές οι αντιρρήσεις τους. Όποιος δεν επιθυμούσε, αποχώρησε. Τώρα πλέον όμως έχει ανάγκη η κοινωνία και οι λύσεις που πρέπει να δοθούν στα προβλήματα των πολιτών. Άρα χρειάζεται ένα ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα εκτελεί το χρέος που το ανέθεσε ο ελληνικός λαός για μια ισχυρή αξιωματική αποντιπολίτευση, τεκμηριωμένη στο λόγο της, ορθός πολιτικός λόγος, προτάσεις και λύσεις. Και βέβαια το συνέδριο που κλείνει μια δύσκολη διαδικασία σε 100 μέρες περίπου από σήμερα, στο τέλος του Φεβρουαρίου, ώστε να μας βρει ισχυρούς και ενωμένους για τη μάχη των ευρωεκλογών που θα λάβει η χώρα την 9η Ιουνίου, δηλαδή σε 210 περίπου μέρες από σήμερα. Με δεδομένη την εικόνα, έτσι όπως καταγράφηκε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαμουλάκη, θεωρείτε ότι ο Φεβρουάριος είναι μια χρονική στιγμή που σας δίνει εκείνη την ασφάλεια και να πέσουν οι τόνοι και ενδεχομένως να προλάβετε άλλες εσωκομματικές αντιδράσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέα εσωκομματικά προβλήματα και να πάτε ακριβώς σε αυτό που είπατε, τις ευρωεκλογές, που εκεί τα πολιτικά μηνύματα και η πολιτική καταγραφή έχει και πάλι τη σημασία της. Δηλαδή οι δυνάμεις θα καταγράψουν, τα πολιτικά κόμματα μάλλον, θα καταγράψουν δυνάμεις και πάλι. Σωστά. Νομίζω ότι το timing είναι καλό. Δηλαδή είναι ουσιαστικά στο μετέχνιο μέχρι και τις ευρωεκλογές, στο μέσο αυτού του χρονικού διαστήματος. Θα έχουμε αφουγκραστεί, διότι θα ξεκινήσουμε ένα μπαράζ επισκέψεων με επικεφαλής τον Στέφανο τον Κασελάκη, αλλά και όλους εμάς τα υπόλοιπα στελέχη του τομεάρχης του κόμματος, για να μπορέσουμε να έχουμε τις προσλαμβάνουσες σε όλα τα ζητήματα του καθενός που απασχολεί την κοινωνία. Εγώ προσωπικά σε θέματα υποδομών και μεταφορών ήδη έχω ξεκινήσει μπαράζ επισκέψεων στη χώρα και θα το συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Και φυσικά η Κρήτη, με τα πολλά θέματα μεταφορών και υποδομών που έχει, είναι Υπάρχει ημερομηνία ενδεχομένως επίσκεψης του κυρίου Κασελάκη στην Κρήτη, έτσι? Το λέω μήπως βγάλουμε και την είδηση τώρα, κύριε. Νομίζω ότι είναι έτοιμος να μας τη δώσει. Ναι, νομίζω ότι σίγουρα ο Στέφανος Κασελάκης, άλλωστε απομένουν μόλις 40-45 ημέρες μέχρι το κλείσιμο του έτους, θα τον βρει στην Κρήτη, θα τον βρει στα Πάτρια Εδάφη εντός του έτους. Και βέβαια όχι μία φορά, όπως ξέρετε, έχει τη διάθεση και την ενέργεια για να οργώσει τη χώρα και να μπορέσει να επικοινωνήσει με τους πολίτες αδιομεσολάβητα, όπως λέει, αλλά και εμείς με τον δικό μας τρόπο, με τις δικές μας προτάσεις, να δώσουμε λύση στα καθημερινά προβλήματα. Και ξέρετε, η Κρήτη, είστε και δύο έμπειροι δημοσιογράφοι και πολλές φορές έχετε καλύψει από το ρεπορτάζ σας τα θέματα υποδομών και μεταφορών του νησιού. Η Ελλάδα οφείλει, χρωστάει στο νησί μας, χρωστάει στην Κρήτη πολλά. Συνδράμει η Κρήτη στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν πολύ περισσότερα από αυτά που λαμβάνει σε επίπεδο ανταποδοτικότητος, αντισταθμιστικό ζητημάτων. Ένα διαχρονικό παράπονο της Κρήτης αυτό.
Έτσι, έτσι. Οφείλει λοιπόν το πολιτικό προσωπικό της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, να πιέσει αυτή την κατεύθυνση. Να ζητήσει αυτά που η Κρήτη δικαιούται. Και θα τα πάρει, να είστε σίγουροι γι' αυτό, διότι τα αξίζει και υπάρχουν και οι τρόποι και έστω και με καθυστέρηση σε πολλά κορυφαία θέματα υποδομής κυρίως και μεταφορών, νομίζω ότι η πίεση που θα ασκηθεί θα δράσει ως επιταχυντής των καταστάσεων. Άρα δεν έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία, κύριε Μαμουλάκη, έτσι για να επανέλθω στο ερώτημα. Ξέρουμε απλά ότι θα κατέβει μέχρι το τέλος του χρόνου, μέσα στο 2023, δύο φορές τουλάχιστον ο κύριος Κασελάκης, από ό,τι κατάλαβα. Εκτιμώ το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα συντάσσεται εντός της εβδομάδος για να προχωρήσει στον Παράς. Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκε τρεις νομούς της Πελοποννήσου. Θα συνεχίσει λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Θα είμαι σε θέση πάντως να το γνωρίζω μέχρι το τέλος της παρούσης εβδομάδας για να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε και να ξεκινήσουν οι δράσεις όπως θέλουμε να έχουμε. Μάλιστα. Πάντως, για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο, κύριε Μαμουλάκη, με τις εξελίξεις που είδαμε και στην Κεντρική Επιτροπή, θεωρείτε ότι ο κύκλος των αποχωρήσεων, τουλάχιστον για τώρα, έχει κλείσει με την αποχώρηση της ομπρέλας που είδαμε το Σαββατοκύριακο και τι γίνεται με την ομάδα της Έφης Αξιόγλου? Θέλω να πιστεύω, κύριε Σαββίδη, ότι ο κύκλος της εσωστρέφειας και συνάμα ο κύκλος των αποχωρήσεων ολοκληρώθηκε, έκλεισε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολλαπλασιαστικές δράσεις, προσθέσεις και όχι αφαιρέσεις. Ξέρετε, διαχρονικά είμαι υπέρ της ενότητος στο κόμμα. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις που το ταγκό θέλει δύο. Άρα στις περιπτώσεις διαφωνίας ήταν σεβαστές οι απόψεις πρώην συναδέλφων ή συντρόφων όπου αποχώρησαν. Τώρα όμως δεν περισσεύει κανένας. Οφείλουμε δηλαδή να προτάξουμε το ενωτικό ζήτημα και να υπερκαλύψει οποιαδήποτε φουσκωμένα εγώ ή φιλοδοξίες που οποιοδήποτε μπορεί να έχει. Πάντως η τόνη, ενότητα. Η τόνη πάντως με την ομάδα της Έφης Αξιόγλου, νομίζω σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, δείχνουν να πέφτουν κάπως λίγο, κύριε Μαμουλάκη, και φαίνεται ότι γίνεται και μια προσπάθεια έτσι να γεφυρωθεί το όποιο χάσμα. Σωστά. Έχει νομίζω ήδη συνετελεστεί, κύριε Σαββίδη, μια σοβαρή αποκλιμάκωση, διότι αυτό που προτάσετε πλέον είναι αυτό που σας είπα, είναι η μεγάλη εικόνα, το μεγάλο πολιτικό επίδικο που είναι η ενότητα και ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, ο ισχυρότερος ή δυνατόν ακόμα και από το καλοκαίρι για την επόμενη μέρα, να ανοίξουμε τον βηματισμό μας, να φουγκραστούμε την κοινωνία και γιατί όχι να μην διεισδύσουμε και σε ακροατήρια τα οποία μέχρι πρότινος δεν μας άκουγαν, όπως πιο κεντρώα ακροατήρια. Που διαχρονικά ξέρετε πολύ καλά ότι το κέντρο παίζει το κλειδί. Είναι ο game changer που λένε γύρω από τα ζητήματα της πολιτικής επικράτησης. Εκεί χάθηκε, λοιπόν, πιστεύετε, και το στοίχημα και των εκλογών, ότι το κέντρο χάθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε εκεί κάπου χάθηκε και η μπάλα, για να το πούμε έτσι σχηματικά. Ναι, το κέντρο το 2015 καταφέραμε με τη δυναμική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα ως πολιτική ουσιαστικά προμετωπίδα, να πείσουμε μεγάλα πλατιά ακροατήρια και που ανήκαν στον ευρύτερο χώρο του κέντρου. Αυτά μας εγκατέλειψαν τα επόμενα χρόνια για διάφορους λόγους που μπορούμε να τους αναλύσουμε. Και ο κύριος Μητσοτάκης πράγματι κυριάρχησε πολιτικά, γιατί έπεισε αυτός με τη σειρά του το συγκεκριμένα ακροατήρια. Νομίζω ότι επειδή και στη δημοκρατία και στην πολιτική υπάρχει πάντοτε η εναλλαγή και επειδή βλέπετε τώρα πόσο βάλεται η μεσαία τάξη, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μισό εκατομμύριο που ευνίδια ξαφνικά ακαρία και εν κρυπτό μέχρι τις εκλογές τους επιβάλλεται τώρα ένα χαράτσι, ένας κεφαλικός φόρος 1.500 ευρώ για κάθε ένα από αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες, μισό εκατομμύριο το τονίζω, ελεύθεροι επαγγελματίες, συμπολίτες μας, αυτοί λοιπόν με τη σειρά τους θα τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία για αυτόν τον τρόπο. Πήρε τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης το καλοκαίρι που μας πέρασε, λέγοντας για περαιτέρω ελάφρυνση φόρων. Και τώρα τι κάνει? Κάνει ακριβώς τον ανάστροφο. Επιβάλλει φόρους, ενώ η χώρα είναι εκτός μνημονίων. Mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον αυτό που συνέβη γιατί ήμασταν από την πλάτη στον τοίχο. Τώρα είναι αδικαιολόγητη αυτή η φοροεπιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες και να τους κατηγοριοποιεί, παρακαλώ, όλους οριζόντια και ανεξαιρέτως, ότι φοροδιαφεύγουν. Αυτά, κύριε Μαμουλάκη, αυτά τα έχει επικοινωνήσει όμως πολιτικά όσο θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μεριά του, αυτά τα οποία μας αναφέρετε τώρα? Όχι. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Βέβαια, υπάρχει χρόνος, γιατί αυτό το ζήτημα, το φορολογικό νομοσχέδιο που μόλις σας ανέφερα, βρίσκεται σε μια φάση δημόσιας διαβούλευσης. Οπότε υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών να τα αναδείξουμε
να τα επικοινωνήσουμε προς την κοινωνία. Γιατί, κύριε Σαββίδη, αυτό που οφείλω να παραδεχτώ είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα σαφέστατο, δομικό θα έλεγα, έλλειμμα επικοινωνίας. Mm-hmm. Αυτό πρέπει πάση θυσία να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι με την προσθήκη του Στέφανου Κασελάκη θα έχουμε στη φαρέτρα μας ακόμα περισσότερα όπλα. Mm-hmm. Πάντως, κύριε Μαμουλάκη, γνωρίζω τώρα ότι είσαστε πολύ έμπειρος πολιτικά και ποτέ δεν λέτε τηλεοπτικά κάτι το οποίο δεν πρέπει να υποθεί, αλλά οφείλω να ρωτήσω. Επειδή ο Στέφανος Κασελάκης κατέγραψε μια πολύ μεγάλη δυναμική στην Κρήτη και επειδή αναμένεται λοιπόν να έρθει και στο νησί μας τις επόμενες ημέρες, εφόσον πάμε στις ευρωεκλογές, ένα σχήμα που θέλει το σπάσιμο των υποψηφιωτήτων αναπεριφέρειες, μπορεί να δούμε τον Στέφανο Κασελάκη υποψήφιο στην Κρήτη ως ευρωβουλευτή? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι. Ο βασικότερος, η βασικότερη προϋπόθεση, να το πούμε αυτό και το αναφέρουμε στους τηλεθεατές μας, τα σενάρια που επικρατούν για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι δύο. Ή θα ακολουθηθεί το ισχύον σύστημα, το παρελλαδικό το λεγόμενο, το οποίο επιτρέψουμε να το σχολιάσω, είναι λίγο στρεβλό, διότι θεωρητικά 21 έδρες στην Ευρωβουλή θα μπορούσαν κάλλιστα, όπως είναι το παρόν σύστημα, να βγουν 21 άνθρωποι από την Αθήνα και μόνο. Ναι. Δηλαδή να μην υπάρχει καμία εκπροσώπηση καμίας περιφέρειας της χώρας, που ουσιαστικά αντιπαρατίθεται, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ποιο είναι? Είναι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ακολουθήσει αυτό το μοντέλο και αυτές οι υποψηφιότητες που κυκλοφορούν και διαραίουν πάλι με περσόνες. Τα αντίθετα όμως ακούγονται, κύριε Μαμουλάκη, έτσι. Ακούγονται και κάποια αντίθετα. Ότι θα ακολουθήσει. Ναι. Το άλλο σενάριο, κύριε Σαββίδη, είναι το εξής. Είναι η κατάτμιση της χώρας σε 5 περιφέρειες. Παράδειγμα, Μακεδονία, Θράκη, μία περιφέρεια. Είναι αυτές που οι παρούσες αποκεντρωμένες διοικήσεις. Ναι. Δηλαδή, η Κρήτη θα είναι με το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Όμως έχω την αίσθηση από τις πληροφορίες που έχω τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι εγκαταλείπεται αυτό το σενάριο και το πιο πιθανό, άλλωστε τη 12η Δεκεμβρίου θα το ξέρουμε και θα σας πω γιατί, το πιο πιθανό είναι να παραμείνει το ισχύον εκλογικό σύστημα για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024. Να τονίσουμε ότι η χώρα μας είναι υποχρεωμένη, όπως όλα τα κράτη-μέλη, 12 Δεκεμβρίου, σε ένα μήνα δηλαδή, να καταθέσουν τη πρότασή τους για το εκλογικό σύστημα των ευρωεκλογών. Άρα, κοντός ψαλμός αλληλούια, μέσα σε 25 μέρες το πολύ θα γνωρίζουμε ακριβώς τι θα ακολουθηθεί. Κρατάμε πάντως την εκτίμησή σας, κύριε Μαμουλάκη. Έχει και αυτή τη δική της σημασία, γιατί έχετε σίγουρα και εσείς τη δική σας πληροφόρηση, εσωτερική πληροφόρηση. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση, κύριε Μαμουλάκη. Φυσικά θα πούμε στο επανειδήν και κάποια στιγμή και από κοντά από το στούντιο της εκπομπής και να σας αποδεσμεύσουμε να επιστρέψετε στις κοινοβουλευτικές εργασίες και υποχρεώσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ και πράγματι και εγώ ελπίζω διαζώσεις την επόμενη φορά όπως έτσι. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαμουλάκη.